Πολύ επιθετική η Καλονίδου, ωραίο λόγο, ωραία χτυπήματα. Για να δούμε αν η Μπούνια θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το τζούντο της. Κάνει προπόνηση και με τον Άσο τον Αργυρόπουλο, οπότε ίσως θα γίνει βλέψη και το τάι της. Βλέπουμε εδώ το κλίντς. Headlock ουσιαστικά. Το headlock είναι το κλασικό, το βλέπουμε και από τη Ρόντα, που της αρέσει αυτή η θέση. Για το takedown, για τη ρίψη, ναι. Αμήνεται η Καλιονίδου εδώ. Δεν ξέρω αν τα μαλλιά της Καλιονίδου τη βοηθάνε ή τη κάνουν πιο δύσκολη την κατάσταση εδώ όταν την έχει πιάσει το headlock. Πάντα είναι, όταν υπάρχουν μακριά μαλλιά έτσι με τις κοπέλες, πάντα σίγουρα κάτι μπορεί να μπλεχτεί. Εδώ άλλαξε για λίγο στο tight-clinch η Μπουνιά, πέρασε ένα γόνατο, δεν ήταν πολύ καθαρό, αλλά... Μοιάζει να κυνηγάει λίγο εδώ την κιλοτίνα. Ωραίο καλό ένα γόνατο. Εδώ η Καλιόνου κρατιέται από το κουβί, δεν επιτρέπεται αυτό. Το αμέσως το διόρθωσε ο Χρήστος Πετρούτσος. Βλέπουμε άλλη μια φορά εδώ. Έχει ακόμη το headlock η Μπουνιά, αλλά δεν έχει χώρο, δεν έχει περιθώριο τώρα. Δεν έχει χώρο για να τον δεις κάτι. Την πιέζει η Καλιονίδου, αλλά για να δούμε εδώ αν θα καταφέρει να πάρει τη ρήψη. Γύρισαν οι θέσεις τους από μπροστά τώρα η Μπούνια. Γόνατα και από τις δύο τις κοπέλες πάνω στο κλίντς. Και οι δύο κοπέλες είναι πολύ κινητικές. Ωραίο χτύπημα εδώ, ωραίο δεξί, πολύ επιθετική η Μπούνια. Πολύ ανοιχτό χτύπημα όμως, να πούμε. Ξανά στο ίδιο headlock. Νομίζω προσπαθεί να πάρει το throw εκεί πέρα, όπως είπες και εσύ, όπως θα κάνει και η Ρόντα. Προσπαθεί να δει όσο καλά γίνεται. Ωραίο γόνατο. Φαίνεται η Καλιονίδου να έχει καλές άμυνες. Προσπαθεί να κρατήσει. Δεν είναι εύκολο να πάει στο έδαφος. Και όντας σε διασχολείς με τον Παπουναϊσβίλ, βλέπουμε ότι προσπαθεί να χτυπάει οποιαδήποτε στιγμή. Σε οποιαδήποτε θέση. Βλέπουμε εδώ κρατάει, προσπαθεί να κρατήσει βάση, δεν θέλει να δώσει. Χαμηλώνει το κέντρο βάρος της, ναι. Για να μην παρατηρήσει. Επίσης βλέπουμε και τα πόδια της Ελίνας, όπου είναι πολύ δυνατά. Έχει πολύ δυνατή βάση. Πολύ δυνατή βάση, στηρίζεται και στο κλουβί, ώστε να μην δώσει ευκαιρία στην Αντιμπούνη να πάει εύκολα τον αγώνα στο έδαφος, όπου σίγουρα θα έχει μειονέκτημα, για να μπουν πολύ εμπειρία αθλήτρια. Σε grappling. Βλέπουμε εδώ και τον Άσο Αγγελόπουλο, τον προπονητή της. Τάι κλίντς τώρα, ένα γόνατο, δεύτερο. Νομίζω ότι μικρή διαφορά, αλλά τρίτο γόνατο, ωραίο αυτό ήταν πιο καθαρό. Μέχρι στιγμής η Γιάννη Μπούνια τα πάει λίγο καλύτερα. Έχει τον ελεγχό στο κλίντς. Ελέγχει το παιχνίδι, ελέγχει το κλίντς. Έχει δώσει μερικά πολύ δυνατά χτυπήματα. Η Ελίνα Ιγκαλονίδου όμως κρατιέται μέχρι στιγμής, δεν έχει βρεθεί σε πολύ άσχημη θέση. Κρατάει άμυνες, προσπαθεί να χτυπήσει από όποια θέση και αν βρεθεί. Χωρίς κανένα εδώ δύο αθλητές. Και να δούμε πολύ επιθετική εδώ, λίγο τα χτυπήματα, λίγο άτσαλα, αλλά είναι δυνατά, είναι χτυπάει δυνατά η Ιγκαλονίδου. Και δεν φαίνεται να πηγαίνει πίσω και εκείνοι θέλουν και οι δύο να ελέγξουν το κέντρο του ring. Ωραίο χτύπημα εδώ, ωραίο το 1-2. Πήγε για το takedown, αλλά νομίζω ήταν πολύ φανερό από πολύ μακριά το takedown της Μπούνια. Κινητικότητα για τους δύο αθλητές. Ψηλά τα χέρια. Ωραίο το λάκτισμα εδώ το ψηλό. Λίγο με τα πόδια φαίνεται να το έχει λίγο περισσότερο η Μπούνια. Γόνατο από την Καλιονίδου στα πλευρά της Μπούνια. Ξανά στο headlock εδώ πάνω στο... Περνάει αυτά τα μικρά χτυπήματα η Καλιονίδου, τα περνάει. Ουσιαστικά τα επιτρέπει η Μπούνια, αλλά δεν είναι φτάνουν για να κάνουν έτσι τη διαφορά. Πρέπει να ελέγξει περισσότερο το που βρίσκεται η μάχη. Βλέπουμε εδώ πάει για τη ρήψη, παραλίγο να την πάρει. Αλλά όλα αυτά τα μικρά χτυπήματα σιγά σιγά προκαλούν φορά. Είναι ενόχληση συνέχεια για τον αθλητή. Ωραία, επίθεση. Βρήκε το αριστερό από την Ελίνα Καλιονίδου. Βλέπουμε ότι δεν πάει ποτέ πίσω η Καλιονίδου, συνέχεια μπροστά. Συνέχεια μπροστά. Εδώ βλέπουμε η Γιάννα η Μπούνια την ενοχλεί. Ωραίο το high kick. Το έχει ρίξει με τρεις φορές και νομίζω ότι μπορεί να βρει στόχο. Να δούμε τώρα είναι η Καλιονίδου που πιέζει την Μπούνια πάνω στο κλουβί.
Νομίζω ότι έχει πρόβλημα με τα μαλλιά της Καλλιονίδου. Την ενοχλούν πάνω στο κλουβί. Προς το τέλος του γύρου φάνηκε ακουράσει και λίγο, πάμε στο δεύτερο γύρο. Επιθετικές πάλι δύο κοπέλες. Και οι δύο κοπέλες επιθετικές. Ο Τάιγκ ξανά δεν βρήκε στο χρυσή φορά. Ωραία χτυπήματα από τον Καλλιονίδου. Τη βρίσκει με τα χέρια και εδώ σε 2-3 χτυπήματα. Φαίνεται ότι έχει προβληματιστεί αυτή τη στιγμή. Προβληματιστεί, έχει δεχτεί αρκετά χτυπήματα. Συνεχίζει με τους αγώνες, πολύ έξυπνα εδώ πέρα. Με χαμηλό το κέντρο βάρους, αλλά πήρε το τέλειο. Πήρε το τέλειο για να Ελλούνια. Το κυνηγούσε στο πρώτο γύρο. Στην αρχή και εδώ πρέπει να προσέξει λίγο η Ελληνική Καλλιονίδου, γιατί τα χτυπήματα είναι στο πάνω μέρος του κεφαλιού. Δεν προσέξει, μην κάνει κανονικό χτύπημα. Μην κάνει κανονικό χτύπημα, ναι. Για να δούμε αν θα καταπαστεί. Εδώ πρέπει να εκμεταλλευτεί τη θέση της Γιάννα Ιγκούνια, πρέπει να δοκιμάσει ground and pound, να έχει αποστάσεις. Για να δούμε, σήκωσε το σώμα της. Δούμε, θα πάει για χτυπήματα εδώ, δύσκολο πολύ να μείνεται η Καλλιονίδου. Πέρασε στο πλάι όμως. Πέρασε στο πλάι η Ιγκούνια. Καλό έλεγχο, έχει βάλει και ένα γόνατο κοντά στο μάχη, νομίζω θέλει να κυνηγήσει κάποιο χέρι στο Ιγκούνια. Τα άρμπαρ είναι μέσα στο παιχνίδι, βέβαια, τον τζουντόκα σίγουρα. Εννοείται. Γιούζι κατάμε. Εδώ η γωνία της Καλλιονίδου, βλέπουμε την Ιμάγκελ που μας δίνει, τον είδαμε πριν να κερδίζει με κατάληψη αντιπάλου. Μαζί και ο Γιώργος Παπουναϊσβίλη, ο πρωταθλητής της διοργάνωσης του 66 κιλά. Πολύ να το κάνω τώρα, έχουμε και στο σελοδοτηριστή μου, έτσι ακριβώς. Κάνουν καλή δουλειά στην τρέβεζα. Με χτυπήματα, εδώ πάλι προσπαθεί να δέσει στο κλίντς καλά η Γιάννη Μπούνια για να κυνηγήσει κάποια ρήψη. Πάντως το μοναδικό takedown που πήρε μέχρι σήμερα δεν το πήρε με throw. Ήταν ένα double takedown. Έτσι ακριβώς, δεν το περίμενε μάλλον την Καλλιονίδου. Και εδώ βέβαια οι προσπάθειες της Γιάννης είναι πολύ καλές, αλλά αν δεν τη βγαίνει θα αρχίσει να κουράζεται σε αυτές τις θέσεις. Είναι ρίσκο αυτή η θέση, άμα δεν σου βγει είναι βαριές τεχνικές και κουράζουν άμα δεν βγαίνει και αν είναι το αντίπαλο. Χωρίστηκαν οι δύο παίκτες τώρα, για να δούμε, έχει κάποιο πρόβλημα με τα χτυπήματα. Δεν βλέπει ίσως καλά, την είδαμε να τρίβει το μάτι της. Έχει δεχτεί διάφορα χτυπήματα και στο δεύτερο γύρο ειδικά, πέρασε στην αρχή του δεύτερου γύρου. Ναι. Βλέπουμε και εδώ τα χτυπήματα της Καλλιονίδου. Όπως είπες εσύ, μπορεί να είναι πολύ δυνατά, αλλά προσθέτουν. Σιγά σιγά. Τώρα ο διαιτητής εδώ της έδωσε να παρτίζει τη χτύπηση του ελληνικού στυλ, απαγορεύεται φυσικά. Απαγορεύεται. Για να δούμε την Καλλιονίδου, δυνατόν ground and pound. Κάτω για να μπουνιά και η Καλλιονίδου χτυπάει. Συνεχίζει να χτυπάει. Γιάννη Μπούνια φαίνεται να έχει δέσει λίγο στο πόδι της Καλλιονίδου, να κυνηγάει κάποια λαβή στο πόδι. Δεν έχει καλή γωνία η Γιάννα για να θα δεχτεί χτυπήματα από εκεί, πρέπει να αλλάξει τη θέση. Έχουμε δει πολλές φορές σε αυτή τη μέρα να προσπαθεί ο Πελσικάδου να πηγαίνει για το πόδι, αλλά δεν είναι γωνία. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο, άσχημη θέση εδώ. Άσχημη θέση εδώ, έχει δώσει την πλάτη της, χτυπάει η Καλλιονίδου. Το διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι. Τέλος του αγώνα. Δυνατός αγώνας και έδειξε και η Καλλιονίδου αυτό που λέγαμε, ότι έχει πολύ προοπτική στο άθλημα.